Επειδή αδελφοί μου, ο μοναδικός Άγιος που αναφέρεται στην Αποκάλυψη είναι ο Άγιος Αντίπας, επίσκοπος Περγάμου, γι' αυτό και θα αναφερθούμε με λίγα λόγια στην βιογραφία του. Η ζωή όμως και το μαρτύριο αυτού του Αγίου θα μας δώσει αφορμή να κάνουμε λόγο σήμερα για τους Αγίους Μάρτυρες, για τα φρικτά τους μαρτύρια και την εποχή που ζούσαν. Αυτά όμως θα τα συγκρίνουμε με τη δική μας εξωφρενική και σάπια εποχή, την εποχή του 2001. Ο Άγιος Αντίπας, χριστιανοί μου, ήταν σύγχρονος των Αγίων Αποστόλων, ειδωλολάτρης και οδοντίατρος στο επάγγελμα. Ζούσε στην Πέργαμο της Μικράς Ασίας, που ήταν ονομαστό και πανίσχυρο κέντρο των ειδωλολατρών, γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη την ονομάζει θρόνο του Σατανά. Η Πέργαμο στην εποχή εκείνη είχε τα πιο πολλά είδωλα από ολόκληρη την Ασία και τα πιο γνωστά ήταν του Δία, του Αυγούστου της Ρώμης, της Αθηνάς και του Ασκληπιού. Γι' αυτό και βεβαιώνεται στον ίδιο στίχο της Αποκαλύψεως ότι στην Πέργαμο ο Σατανάς κατοικεί. Ως εκ τούτου και η διάδοση του Ευαγγελίου είχε μεγάλες αντιδράσεις. Παρά τα αυτά, πολλοί κατοικήθησαν και βαπτίστηκαν χριστιανοί, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Αντίπας. Γρήγορα οι Απόστολοι τον χειροτώνησαν επίσκοπο αυτής της πόλεως, επίσκοπο Περγάμου. Το έργο όμως του Αγίου συνάντησε πολλές δυσκολίες, αλλά ο Αντίπας κατάφερε με την χάρη του Θεού να σώσει πολλές ψυχές, οδηγώντας πλήθη από ειδωλολάτρες στην χριστιανική πίστη. Για τη δράση του όμως αυτή καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα της περιοχής, ο οποίος ακολουθώντας τις διαταγές του Αυτοκράτορος Δομητιανού για επίσημο διωγμό το 83 μετά Χριστόν, συνέλαβε τον Αντίπα με σκοπό να του αλλάξει την πίστη. Αρχικά προσπάθησαν να τον πείσουν με διάφορα φιλοσοφικά επιχειρήματα, τα οποία όμως με πολύ ευκολία ο Αντίπας ανέτρεψε και τους φιλοσόφους ειδωλολάτρες ιερείς κατεντρόπιας. Έτσι ο ηγεμόνας διέταξε το θάνατό του με τρόπο πολύ φρικτό. Μαρτύρησε μέσα σε πειρακτωμένο χάλκινο βόδι. Ψήθηκε δηλαδή ζωντανός. Το γεροντικό του σώμα κάει και έλειωσε, αλλά η Αγία του μαρτυρική ψυχή πέταξε κοντά στο θρόνο του Θεού. Μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δια του Ευαγγελιστού Ιωάννου αναφέρεται στον Αντίπα με τις φράσεις «Αντίπας, ο μάρτης μου, ο πιστός». Αποκάλυψης 2 κεφάλιο στίχος 13. Όσα από τα τίμια οστά του Αγίου Ιερομάρτυρος απέμειναν από την καύση, τα παρέλαβαν οι χριστιανοί της Περγάμου και τα τοποθέτησαν με ευλάβεια πολύ σε μέρος ιερό, όπου σε λίγες μέρες διαπίστωσαν ότι από αυτά έρεε ένα άφθονο μύρο, γι' αυτό και ονομάστηκε μυροβλήτη. Τα δε θαύματά του ακόμα και μέχρι των ημερών μας είναι πολλά. Αυτή ήταν με λίγα λόγια, αδελφοί μου, η ζωή και το ένδοξο μαρτύριο του Αγίου Αντίπα. Ο Άγιος όμως Αντίπας, επειδή υπήρξε επίσκοπος, δηλαδή ιερωμένος της του Χριστού Εκκλησίας, γι' αυτό και λέγεται ιερομάρτης. Όλοι λοιπόν οι ιερείς ή κληρικοί παντός βαθμού, επίσκοποι, πρεσβύτεροι και διάκονοι, όταν ομολογούν την πίστη τους με μαρτυρικό θάνατο, ονομάζονται ιερομάρτυρες. Ο Άγιος Χαράλαμπος, που ήταν ιερεύς, είναι ιερομάρτης. Ο Άγιος Ελευθέριος, που ήταν αρχιερεύς, δηλαδή επίσκοπος, είναι και αυτός ιερομάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, τον οποίον απειγχώνησαν οι Τούρκοι στην πύλη του Πατριαρχείου
στις 10 Απριλίου του 1821 είναι και αυτός ιερομάρτυρος. Ο Άγιος Λαβρέντιος που ήταν διάκονος είναι και αυτός ιερομάρτυρος. Κατ' εξοχήν δε ιερομάρτυρες υπήρξαν όλοι οι Απόστολοι εκτός του Ευαγγελιστού Ιωάννου που εκοιμήθη ως ιακός στην Έφεσο. Εκτός από τους ιερομάρτυρες έχουμε σαν δεύτερη κατηγορία μαρτύρων τους όσιομάρτυρες. Είναι δηλαδή όσοι μοναχοί ή μοναχές, ασκητές, ερημίτες και αναχωρητέ που έδωσαν συγχρόνους και το αίμα τους για την αγάπη του Χριστού και πέθαναν μαρτυρικά ύστερα από βασανιστήρια, όπως ο οσιομάρτης Αντώνιος ο Ρώσος, η οσιομάρτης Ανησία, η οσιομάρτης Αστέριος ο Θαυματουργός, η οσιομάρτης Φευρονία, ο οσιομάρτης ο Γεράσιμος ο Καρπενισιώτης και πολλοί άλλοι αμέτρητοι. Εκτός όμως από αυτές τις δυο κατηγορίες μαρτύρων που αναφέρουμε, έχουμε ακόμα τους οσιομάρτυρες, τους απλούς μάρτυρες, τους μεγαλομάρτυρες και τέλος τους νεομάρτυρες από τα χρόνια της τουρκοκρατίας μέχρι και των ημερών μας. Χριστιανοί μου, η Εκκλησία μας τίμησε από τους πρώτους κιόλας διώγμους τους μάρτυρες καθώς και τα Άγια Λείψανά τους. Η δε μέρα του μαρτυρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα γιορτής του μάρτυρος και πάνω στον τάφο του άρχισε να τελείται η Θεία Λειτουργία. Και το πλέον θαυμαστό νήτο ότι μετά την Θεία Λειτουργία και την Θεία Κοινωνία ακολουθούσε το νεκρό δείπνο της χαράς. Η Θεία Λειτουργία πάνω στους μάρτυρες εξακολουθεί και μέχρι σήμερα και θα συνεχίζεται όσο θα τελείται η Θεία Ευχαριστία. Γιατί όταν εγκαινιάζεται ένας ναός τοποθετούνται σε μια κεντρική κοιλότητα της Αγίας Τραπέζης λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Έτσι το άλικο νέμα της μαρτυρικής θυσίας των Αγίων ενώνεται στην ίδια Αγία Τράπεζα με το Πανάγιο Νέμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αφενός μεν για να τρέφονται οι πιστοί που κοινωνούν ως μετανοούντες αμαρτωλοί των αγράντων μυστηρίων με τροφήν αθανασίαν και λαμβάνοντες την άψην των αμαρτιών, και αφετέρου για να τρέφεται η ρίζα της πίστεώς μας και στηρίζεται το δέντρον της Αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η πατρίδα μας, αδελφοί μου, είναι διάσπαρτη από αμέτρητα μοναστήρια ανδρικά και γυναικεία που όλα διαθέτουν λειψανοθήκες με λείψαν Αγίων Μαρτύρων, Θεοφόρων Πατέρων, Οσίων Ιεραρχών, Αγίων Ασκητών και Ιαματικών Αναργύρων. Οι Άγιοι όμως Ανάργυροι υπήρξαν όλοι τους γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, αφιλοχρήματοι, ελεήμονες, πρόθυμοι μέχρι θυσίες και θαυματουργοί. Αυτά λοιπόν τα τίμια λείψανά τους που ευωδιάζουν και θαυματουργούν είναι στη διάθεση όλων των ευσεβών χριστιανών για προσκύνηση και προσευχή. Άρα οι επισκέψεις μας αυτά πρέπει να είναι καθαρά προσκυνηματικές για να έχουν και την πνευματική τους ωφέλεια στις ψυχές μας. Δυστυχώς στις ημέρες μας, τις τόσο αμαρτωλές, με τις διάφορες εκδρομές που κάνουμε στα μοναστήρια μας, δίνουμε τον χαρακτήρα του θρησκευτικού τουρισμού, ότι δηλαδή βλέπουμε κάποια ωραία πράγματα, περνάμε ευχάριστα την ώρα μας και διασκεδάζουμε. Οι προσκυνηματικές μας όμως εκδρομές σε μοναστήρια και χώρους ιερούς πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτά που μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν βρεθούμε, λέγει ο Άγιος, σε χώρους ιερούς όπου υπάρχουν Άγια Λείψανα, Οσίων, Αναργύρων κλπ, δεν τα προσκυνάμε με ψυχρότητα και αδιαφορία. Αντίθετα μάλιστα, οφείλουμε να τα προσκυνάμε και να τα σπαζόμαστε με πολύ ευλάβεια και σεβασμό για να γίνει η πίστη μας πιο θερμή
και πιο ζωντανή. Αυτό στη συνέχεια έχει σαν αποτέλεσμα το θρησκευτικό μας φρόνημα να γίνεται πιο αληθινό και πιο υψηλό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η ψυχή μας πρέπει να καθίσταται δυνατότερη και ισχυρότερη στην αντιμετώπιση των διαφόρων πειρασμών της ζωής και η προθυμία μας για πνευματικούς αγώνες να αυξάνεται αποτελεσματικά. Αυτά κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Οι Άγιοι Μάρτυρες των τριών πρώτων αιώνων χριστιανοί μου δεν υπήρξαν μόνο άτομα μεμονωμένα με Αγία ζωή και δράση, ούτε απομονωμένα από τον κόσμο, αλλά υπήρξαν και ως οικογένειες ή και ως ολόκληρες κοινότητες μέσα στις ειδωλολατρικές κοινωνίες της απέραντης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι έχουμε την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, την Εκκλησία του Θεού εν Κορίνθο, την Εκκλησία εν Εφέσο, εν Γαλατία κλπ, όπως ονομάζει αυτές τις κοινότητες ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Ένας καινούριος πνευματικός κόσμος άρχισε να διαθένεται, που ασφαλώς ξεχώριζε από τον παλιό μέσα στην ζωή και την επαρχία του Ρωμαϊκού κράτους. Ένας δε αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας στην προσδιόγνητον επιστολή του μας λέγει τα εξής: οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν όπως όλοι οι άνθρωποι, εργάζοντο τα ίδια επαγγέλματα που είχαν και πριν ως ειδωλολάτρους. Αν ήσαν δούλοι, παρέμειναν δούλοι, με στάση όμως που είχε πλέον αξιοπρέπεια και τιμή. Αν ήσαν απλοί στρατιώτες ή αξιωματικοί, παρέμειναν στο στράτευμά τους για να δώσουν την καλή μαρτυρία. Ο σκηνοποιός ή του πάλι σκηνοποιός, ο έμπορος έμπορος, ο γεωργός γεωργός και ούτω καθεξής. Παρέμειναν στις πόλεις τους όπου διαβίωναν, διατηρώντας τη γλώσσα τους και κρατώντας τα έθιμα της εποχής των μόνον τα καλά. Είχαν την ίδια ενδυμασία και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες τροφές όπως και πρώτα. Σιγά σιγά όμως άρχισαν να διαφέρουν κατά τρόπον θαυμαστό ως προς τη συμπεριφορά τους. Ήσαν ειρηνικοί και πράοι, αποφεύγοντες τις φιλονικίες, τις αντιδικίες, τους θυμούς και την οργή. Η καλοσύνη τους ήταν διάχυτη και η γλώσσα γλυκιά, χωρίς κατακρίσεις και περιτολογίες. Ακόμα και όταν ελιδωρούντο ή εχλεβάζοντο ή ειδικούντο φανερά, ακόμα και όταν εδιώκοντο μαρτυρικά, εκείνοι παρέμειναν μέσα τους γεμάτοι από αγάπη και ειρήνη. Και ενώ κατοικούσαν στην πατρίδα τους ως Ρωμαίοι πολίτες, εν τούτης τα πάντα υπέμειναν στο βάθος της φυχής των ως ξένοι, παρόλο που ήσαν φιλικοί και καλοσυνάτοι προς όλους. Στη γη διέτρευαν με τις διάφορες ασχολίες που προέκυπταν για να βγάζουν τίμια το ψωμί τους, με τη ζωή τους όμως επολιτεύοντο σαν να κατοικούσαν στον ουρανό. Εφηρμόζεται για αυτούς αυτό που λέγει και η Αγία Γραφή: το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Ενυφεύοντο έκαμναν οικογένεια και πολλά παιδιά, χωρίς εκτρώσεις και χωρίς να πετούν τα νεογέννητα στα σκουπίδια. Κλείνοντας την παρένθεση με τα όσα μας είπε η προσδιόγνητος επιστολή, λέμε και εμείς τα εξής: το φαινόμενο των εκτρώσεων στην πατρίδα μας έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Επιλέξει δε γράφει τα εξής απογευματινή αθηναϊκή εφημερίδα και μάλιστα επισήμως: στην Ελλάδα από το 1986 μέχρι το Δεκέμβριο του 2000 έχουν σφαγιαστεί με τις εκτρώσεις 6 εκατομμύρια Ελληνόπουλα και η τραγωδία εμφανίζεται αμήλικτος. Το αίμα των αθώων αυτών υπάρξεων, πως αυξανόμενος ποταμός συνεχώς μας απειλεί με εθνική καταστροφή και συνολικό ναυάγιον, αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της πατρίδος μας. Αυτά μας γράφει επισήμως το άρθρο της εφημερίδας.
Επαναλαμβάνοντας λέγω ότι αυτά τα 6 εκατομμύρια παιδιά που δολοφονήθηκαν τόσο άγρια, αν σήμερα ζούσαν, θα είχαν προσθεθεί στον ήδη γερασμένο ελληνικό πληθυσμό μας. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αυτά τα αθώα αγγελούδια που ασφαγιάστηκαν τόσο ανελαίητα από τους ίδιους τους γονείς των, ασφαλώς ο Θεός, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα τα κατατάξει στη χωρία των μαρτύρων βρεφών. Επανέρχομαι όμως στην προσδιόγνητη επιστολή, που συνεχίζοντας μας λέγει τα εξής. Οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων είχαν κοινό τραπέζι. Στο δείπνο δηλαδή όλοι μαζί, ακόμα και οι δούλοι, με προσευχή και με συζητήσεις καθαρά πνευματικές, με σκοπό το πώς θα αποφεύγουν τη διαφθορά και τις εσχρότητες που εγίνουν το τότε δημοσίως. Δρόμους, πλατείες, πάρκα, αμφιθέατρα, λουτρά κλπ. Πρώτα-πρώτα από τους πλουσίους ειδωλολάτρες και άρχοντες που έδιναν το κακό παράδειγμα για να ακολουθούν και οι πτωχότερες τάξεις. Μήπως το ίδιο δεν συμβαίνει και σήμερα? Για θυμηθείτε λίγο τις απόκριες και στην Πάτρα και στο Μοσχάτο, αλλά και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, Κρεπάλι, Μέθη, Ασιδοσία και σκρότητες πάσης φύσεως τις νύχτες του Καρναβάλου. Ακόμα και αιμομιξίες, όπως τότε στα αρχαία Σατουρνάλια, από που κατάγεται και το σημερινό στα χάλια του Καρναβάλι. Θα τρίζουν ασφαλώς τα κόκαλα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου και του Πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου, όπως θα τρίζουν και πολλών άλλων ακόμα Αγίων που έδωσαν και εδώ στην περιοχή της Αττικής, αλλά και σε ολόκληρη την πατρίδα μας, το αίμα τους για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό και ρωτώ, έχουμε σήμερα στην ελληνική ορθόδοξη οικογένεια κοινό δείπνο με κοινές πνευματικές συζητήσεις και για το πώς θα αποφεύγουμε όλοι μαζί το κακό και για το πώς θα μπούμε στον δρόμο του Θεού με όση περισσότερη ακρίβεια μπορούμε? Πιστεύω πως στην πλειονότητα αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό και τόσα ερείπια γύρω μας. Όπως λοιπόν τότε ο κόσμος της ειδωλολατρίας κατρακυλούσε κάθε μέρα στον κατήφορο του συγκριτισμού, της αναμίξεως δηλαδή των διαφόρων θρησκειών ως τρόπος ζωής και λατρείας, έτσι και στις ημέρες μας, στη δική μας εποχή. Τα πάντα αναμειγνύονται με την ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη. Θεωρίες από τις ανατολικές θρησκείες, τον διαλεκτικό υλισμό και τον αθεϊσμό, τη μαγεία, τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις, αντιλήψεις ακόμα από τον μωαμεθανισμό και τις ανεξέλεγκτες επιδράσεις από τις πάμπουλες προτεσταντικές αιρέσεις με τη μορφή του δυτικού τρόπου ζωής, που όλα μαζί διαστρεβλώνουν τις αλήθειες της πίστεώς μας και το ορθόδοξο ήθος μας. Ένας αρχαίος φιλόσοφος, ο ειδωλολάτρης Σενέκας, περιγράφοντας την εποχή του, νομίζει κανείς ότι περιγράφει τη δική μας εποχή, την εποχή του 2001. Γράφει λοιπόν: ο κόσμος είναι γεμάτος βία, εγκλήματα και πάθη. Οι άνθρωποι συκοφαντούν ο ένας τον άλλον για να κερδίζουν θέσεις και αξιώματα. Κάθε μέρα η ακολασία αυξάνεται τρομακτικά και η ντροπή εξαφανίζεται. Ποδοπατείται ότι είναι καλό και ιερό. Περιφρονείται και χλεβάζεται η αρετή και η αλήθεια, ενώ η ανηθικότητα διαδίδεται παντού και με κάθε ελευθερία. Δηλαδή, όπως τα λέγαμε σήμερα, με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοράσεις, ίντερνετ, ραδιόφωνα, ροζ τηλέφωνα, εφημερίδες, περιοδικά, εσχρές βιοτενίες κλπ. Όλες δε οι κακίες και οι εσχρότητες, συνεχίζει ο Σενέκας, δεν αποφεύγουν πλέον το φως, το επιδιώκουν, διότι τα πάντα γίνονται δημοσίως. Τόσο δε απροκάλυπτη κατήντησε η φαυλότητα και τόσο ξεδιάντροπα διαφημίζεται,
ώστε η αγνότητα είναι τόσο σπανία που όχι μόνο δεν μπορείς να τη βρεις, αλλά ούτε και το όνομά της το ακούεις ποτέ. Γι' αυτό τα έσχη και οι βρωμερότητες όλων των μελών της οικογενειακής ζωής των ειδωλολατρών έχουν φτάσει στο κατακόρι. Αυτή η μικρή περιγραφή, αδελφοί μου, η τόσο παραστατική, από τον ειδωλολάτρη φιλόσοφο Σενέκα, που έζησε στις αρχές του πρώτου αιώνος και αυτοκτόνησε επινέρωνος του αιμοσταγούς, είναι η πιο αληθινή περιγραφή της εποχής μας. Το μόνο πράγμα που παραλείπεται είναι το μέγεθος της βλασφημίας των θείων που στην πατρίδα μας, την Ορθόδοξη Ελλάδα μας, έχει πάρει και αυτή τρομακτικές διαστάσεις. Οι πάντες βρίζουν, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, ακόμα και μικρά παιδιά. Την αναφορά μας όμως για τον ξεπεσμό και της δικής μας εποχής θα την συνεχίσουμε, αφού προηγουμένως εκθέσουμε μερικά από τα πολλά είδη βασανιστήριων. Η διωγμή και τα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών, αδελφοί μου, ήσαν πολλά και ποικίλα, και μάλιστα τόσο φοβερά στην περιγραφή τους που μας αφήνουν κατάπληκτους, γεμάτος δέος και θαυμασμό. Για πολλούς φαίνονται απίστευτα και εξωπραγματικά υπερβολικές και φανταστικές διηγήσεις των καλογύρων. Όμως όλες οι διηγήσεις και οι βιογραφίες των συναξαριστών είναι πέρα για πέρα αληθινές. Ειδού μερικά μαρτύρια. Ο λιθοβολισμός, όπως του πρώτου μάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Το σταύρωμα, πολύ συνηθισμένο μαρτύριο στην αρχαία εποχή, με όρθιο το σώμα, ή ανάποδα, όπως του Αποστόλου Πέτρου, ή χιαστή, όπως του πρωτοκλήτου Αποστόλου Αγίου Ανδρέου. Το γδάρσιμο, να σου γδέρνουν δηλαδή το σώμα σου λωρίδες λωρίδες από την κορυφή μέχρι τα νύχια, όπως του Αγίου Χαραλάμπου σε ηλικία 113 ετών, και στη συνέχεια να το αλήθουν με ξύδι και αλάτι. Και αντί να σπαράζεται από τους φρικτούς πόνους, ο Άγιος Χαράλαμπος δοξολογούσε το Θεό με ύμνους που έβγαιναν γλυκύτατοι από το γεροντικό του στόμα. Βλέποντας οι δύο δήμοι, Βάπτος και Πορφύριος, το μεγαλείο και τη λάμψη τη θεϊκή στο πρόσωπο του Αγίου, φωτίστηκε σωτήρια η ψυχή τους, και ρίπτοντας τα όργανα των βασανιστηρίων έπεσαν στα πόδια του Αγίου, ζητώντας πρώτον συγγνώμη και δεύτερον να γίνουν χριστιανοί. Η φανερή αυτή ενέργεια υπέρ της χριστιανικής πίστεως κίνησε το μίσος και τη μανία του επάρχου, που διέταξε τον άμεσο αποκεφαλισμό τους. Έτσι οι δύο δήμοι μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο πήραν το αιώνιο και αμαράντινο στεφάνι του μαρτυρίου. Το ανέφερα αυτό για να πω ότι χιλιάδες είναι οι δήμοι που ομολόγησαν τον Χριστόν ως αληθινόν Θεόν και Σωτήρα για να βαπτιστούν με το αίμα τους, το βάπτισμα του μαρτυρίου. Έχουμε κατόπιν το φρικτό τέντομα των μελών του σώματος πάνω σε τροχό γεμάτο καρφιά, όπως μαρτύρησε η Αγία Μεγαλομάρτης Εκατερίνη. Το ψήσιμο σε πειρακτωμένη σχάρα, τα φραγγελώματα και τις μαστιγώσεις μέχρι θανάτου. Το κρέμασμα από το λαιμό, ο λεγόμενος απαγχωνισμός, που το συνήθιζαν πολλοί οι Τούρκοι, έτσι μαρτύρησε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Εθναπόστολος και Εθνομάρτυρος. Σύνηθες βασανιστήριο ή το τρίψιμο το μάρτυρο σε λάκκο με κοχλάζουσα σβέστη, όπως έριψαν και τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, για να βγει από αυτόν τελείως ανέπαφος και υγιέστατος, άσχετα αν ύστερα από αρκετά μαρτύρια στο τέλος τον αποκεφάλισαν. Ο θάνατος με τις λόγκες, όπως μεταξύ άλλων μαρτύρησε και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος ο Μυροβλήτης.
Πολλούς τους έριπταν μέσα σε μεγάλες φωτιές και τους έκυγαν ζωντανούς. Το ίδιο έπραξαν και στον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης, που όμως η φωτιά δεν του άγγιξε ούτε μια τρίχα της κεφαλής. Τότε τον αποκεφάλισαν. Έτσι επιβεβαιώθηκε ο λόγος του Θεού που λέγει προς τον επίσκοπον Αντίπα. Μηδέν φοβού αμέλης παθήν, γίνω πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Αποκάλυψης Β10. Πολλούς τους τηγάνιζαν σε βρασμένο λάδι, ενώ άλλους τους ξέσχιζαν τις σάρκες με σιδερένια νύχια, κι άλλους πάλι τους έκουβαν χέρια και πόδια, αφού προηγουμένως τα έσπαζαν με ρόπαλα. Πλήθος χριστιανών μαρτύρησαν στις αρένες και τα αμφιθέατρα, κατασπαρασόμενοι από πεινασμένα λιοντάρια και τίγρης, όπως έγινε με τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. Στα πρώτα χρόνια των διωγμών, πολλούς χριστιανούς τους έραβαν με προβιές ζώων, τους άλυφαν με πίσα μέσα και έξω και τους έβαζαν φωτιά για να φωτίζουν τα βράδια πάνω σε στήλους τους κήπους των ανακτόρων και τους δρόμους της Ρώμης. Άλλους πάλι τους έριπταν μέσα σε παγωμένες λίμνες, όπως τους Αγίους Τεσσεράκοντα Μάρτυρες, και άλλους τους έβγαζαν με τανάλιες τα νύχια, τα δόντια, τη γλώσσα και με πυρούνια τα μάτια. Μερικούς τους έπνιγαν με πέτρες στο λαιμό μέσα σε πηγάδια, ποταμούς και λίμνες, και άλλους πάλι τους έβαζαν αναμένα κάρβουνα πάνω στην κοιλιά. Είναι τόσα πολλά και ποικίλα τα βασανιστήρια των Αγίων Μαρτύρων και οι περιγραφές τους, τόσο φρικιαστικές, που δεν τολμάμε να τις συνεχίσουμε άλλο έστω και συνοπτικά. Πάντως το τελικό μαρτύριο των περισσότερων Αγίων Μαρτύρων ήταν ο αποκεφαλισμός. Αυτή η μικρή και περιληπτική περιγραφή από τα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών μας αποκαλύπτει σε όλο το μεγαλείο της τη μεγάλη και ακλόνητη πίστη που είχαν στο Χριστό σαν Υιόν Θεού και στη διδασκαλία Του, και την πίστη Του στην αληθινή, την ολοζώντανη, την απεδείκνυαν με τα έργα Τους που έφταναν μέχρι μαρτυρικού θανάτου, με βασανιστήρια και βασανιστήρια, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, από τον Τριετή Κήρυκο μέχρι τον Άγιο Χαράλαμπο των 113 ετών, από άρχοντες, πρίγκιπες, στρατιλάτες μέχρι απλών χριστιανών, γεωργών, στρατιωτών, δούλων και υπηρετών, από πλουσίους και άρχοντες μέχρι τους πλέον φτωχούς, από εμπόρους και χρήσους μέχρι τους απλούς επαγγελματίες. Το μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας μας δεν το κοσμούν μόνον οι απλοί άνθρωποι του λαού ή μόνον οι ιεράρχες και ιερείς, αλλά και γιατροί όλων των ειδικοτήτων, συγγραφείς, ποιητέ, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, αρεοπαγίτες, ακόμα και σοφοί, επίσης συγκλητικοί, έπαρχοι, πατρίκοι, πριγκίπισσες και πολλοί άλλοι. Ως άστρα του ουρανού οι μάρτυρες, αδελφοί μου, ως άστρα του ουρανού. Τα μαρτύρια όμως και διωγμή των χριστιανών, επισήμως τουλάχιστον, τελειώνουν με το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Δυστυχώς όμως η διωγμή, οι φυλακίσεις, οι εξορίες και οι λοιπές αιματηρές ταλαιπωρίες συνεχίστησαν και στους μετέπειτα αιώνες από φανατισμένους αιρετικούς και αιρεσιάρχας που παρέσυραν ακόμα και αυτοκράτορας, και πλήθος απλών πολιτών που κατά το πλείστον είχαν άγνοια των βασικών δογμάτων. Η οικονομαχία που κράτησε 100 περίπου χρόνια έδωσε και αυτή στρατιές νέων μαρτύρων και ομολογητών. Κατόπιν έχουμε νέφος Αγίων
μαρτύρων Ορθοδόξων Χριστιανών για 3 αιώνες από τις σταυροφορίες των παπικών, είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και τέλος έχουμε τους χιλιάδες νεομάρτυρες επωνύμους και ανωνύμους με τα πολλά βασανιστήρια από τους Τούρκους στα σκληρά 400 χρόνια σκλαβιάς και υποδολώσεως του ελληνικού έθνους. Για πρώτο παράδειγμα σας αναφέρω τους 3.000 χιώτες, άντρες, γυναίκες και παιδιά, που εσφαγιάστησαν σαν τραγιά στην παραλία του νησιού επειδή δεν θέλησαν να πατήσουν ένα απλό σταυρό που χάραξαν οι Τούρκοι στο έδαφος. Ενδεικτικά σας αναφέρω από τους νεομάρτυρες τον Άγιο Ζαχαρία τον Γουναρά, που μαρτύρησε στην παλιά πόλη της Πάτρας. Επίσης την Αγία Φιλοθέη την Αθηναία. Τους νεομάρτυρες Τριαντάφυλλο και Σταμάτιο από το Βόλο. Τον Άγιο Γεώργιο στα Ιωάννα. Τον Άγιο Νικόλαο στις Πέτσες. Τον Άγιο Παύλο στην Πελοπόννησο. Τον Άγιο Εμμανουήλ στη Σαμοθράκη. Τον Άγιο Ιάκωβο στην Καστοριά. Τον Άγιο Κύριλλο στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί είναι νεομάρτυρες και χιλιάδες άλλοι ακόμα από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και όλοι από την θηριωδία και τα βασανιστήρια των Τούρκων. Αυτούς τους γνωρίζετε? Ασφαλώς όχι. Αν θέλουμε όμως να γνωρίσουμε τους νεομάρτυρες, δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε τον συναξαριστή των νεομαρτύρων του Αγίου Νικουδήμου του Αγίου Ρήτου. Και τέλος αδελφοί μου, δεν πρέπει να παραλείψουμε και τους νεομάρτυρες μοναχούς του Άγιον Όρος, που εσφαγιάστησαν από Λατίνους μοναχούς όταν η μισή Ελλάδα και το Βυζάντιο είχαν καταληφθεί από τους παπικούς σταυροφόρους. Έτσι έχουμε τους νεομάρτυρες και συγχρόνως ως οι ομάρτυρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, όπου οι παπικοί μοναχοί, αφού προηγουμένως βασάνισαν τον ηγούμενο Άγιο Ευθύμιο και 12 ακόμα μοναχούς, τελικά τους έπνιξαν στο πηγάδι της Μονής. Η μνήμη τους γιορτάζεται στις 4 Ιανουαρίου. Δεύτερον, έχουμε τους 26 νεομάρτυρες μοναχούς από την Ιερά Μονή Ζωγράφου, τους οποίους έκαψαν ζωντανούς οι παπικοί μοναχοί στο προάβλιο της Μονής. Η μνήμη τους γιορτάζεται στις 22 Σεπτεμβρίου. Από τους ίδιους Λατίνους μοναχούς έχουμε την Άγια Σφραγή πολλών νεομαρτύρων μοναχών από την Ιερά Μονή Ιδύρων, των οποίων η μνήμη εορτάζεται στις 13 Μαΐου. Επίσης έχουμε τη σφαγή αρκετών μοναχών από τους Λατίνους μοναχούς στις καριές του Αγίου Όρους, που είναι σήμερα πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρώτος στη τάξη ιερομόναχος πατήρ Κοσμάς. Είναι ο νέος ιερομάρτης Κοσμάς και του οποίου η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του εγένετο στις 18 Νοεμβρίου του 1981 και από τότε φυλάσσονται με ευλάβεια πολύ στο Άγιον Βήμα του Ιερού Ναού του Πρωτάτου. Χριστιανοί μου, όλα όσα περιγράψαμε μέχρι τώρα για όλες τις κατηγορίες των Αγίων Μαρτύρων είναι η μεγάλη δόξα της Εκκλησίας μας. Ναι, χριστιανοί μου, οι Άγιοι Μάρτυρες είναι το μεγαλείο της πίστεώς μας, ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας. Είναι το καμάρι του ουρανού. Είναι ο ξεφτελισμός του διαβόλου και του θανάτου και η πιο τρανή απόδειξη της νίκης εναντίον του κακού και της αμαρτίας. Ναι, αδελφοί μου, οι Άγιοι Μάρτυρες είναι το καύχημα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, χάριν του οποίου και με τη βοήθεια του οποίου έχησαν ποταμιδών του αίματος. Αν τους αγαπάμε, αν τους σεβόμαστε και αν τους θυμάμε με εικόνες, με ιερούς ναούς, με ιερές ακολουθίες και με πανηγυρικές εκδηλώσεις, πρέπει και να τους μιμούμεθα. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου μας βεβαιώνουν
οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και το ερώτημα τώρα, πώς θα γίνει αυτό κατορθωτό, αφού σήμερα δεν έχουμε και δεν είναι καιρός διωγμών? Απλούστατα, με το δικό μας αίμα, με το δικό μας μαρτύριο, με το ανέμακτο μαρτύριο της συνειδήσεως. Και ξεκινάμε με ένα γεγονός από το γεροντικό. Κάποτε ένας γέροντας πήγε να επισκεφθεί τον φημισμένο Αβά Άκυλα και πρόλαβε να τον δει να φτύνει αίμα από το στόμα του. «Τι έπαθες, αδελφέ μου?» τον ρώτησε με ανησυχία. Και ο ασκητής της υπομονής απήντησε. «Αυτό που είδες», είπε, «είναι ο λόγος του αδελφού που πριν από λίγο με στενοχώρησε πολύ. Αγωνίστηκα σκληρά να μην το απαντήσω και ζήτησα παρακαλώντας τον Θεό να πάρει την πικρία από την ψυχή μου. Και να που ο λόγος έγινε αίμα στο στόμα μου. Φτύνοντάς το, έβγαλα μαζί και την θλίψη της καρδιάς μου». Το φτύσιμο του αίματος, χριστιανοί μου, από το μεγάλο ασκητή Αχυλά καταδεικνύει με τον πιο φανερό τρόπο το εσωτερικό μαρτύριο της ψυχής του για να συγκρατήσει τη βαριά πικρία κατά του αδελφού του, μακροθυμώντας και υπομένοντας εν αγάπη. Το να συγχωρεί ο χριστιανός την ατιμία, τη συκοφαντία, την προδοσία, την αχαριστία, την μεγάλη αδικία κλπ. Με αγάπη και μακροθυμία όπως την δίδαξε έμπρακτα ο Θεός, είναι ένα από τα φοβερότερα μαρτύρια για την ψυχή του. Αυτό ακριβώς συνιστά και το ανέμακτο μαρτύριο της συνειδήσεως. Αδυναμίες, κακίες και πονηριές δηλαδή πάθη έχουμε, αδελφοί μου, όλοι μας, και πρώτος εγώ. Αλλά άλλα από αυτά είναι φανερά και άλλα, που είναι και τα περισσότερα, βρίσκονται καλά κρυμμένα στο βάθος της καρδιάς μας. Μας φανερώνται και ξεπετάγονται από μέσα μας όταν δίδονται αφορμές και ερεθίσματα. Ερεθίσματα μας δίδουν, πρώτον, ο κακός εαυτός μας που ρέπει προς τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Δεύτερον, αφορμές για να ξυπνήσουν τα πάθη μας δίδουν οι άνθρωποι του στενού μας περιβάλλοντος, οικογενειακού, συγγενικού, φιλικού, επαγγελματικού. Τρίτον, τα πάθη διεγείρονται ακόμα και από τις προσβολές που διχόμαστε από τον φθόνο και την κακία του διαβόλου. Και τέταρτον, από το πόσο εύκολα αναστοτώνονται και επηρεάζονται οι αισθήσεις και οι σκέψεις μας από τις επιδράσεις της ξέφρενης εποχής μας. Στο πώς αντιμετωπίζουμε, αδελφοί μου, αυτόν τον πνευματικό και αόρατο πόλεμο, που συγχρόνως είναι και ορατός μέσα στην ψυχή μας, πιστεύω και το επαναλαμβάνω αυτό, αυτό είναι που συνιστά και το ανέμακτο μαρτύριο της συνειδησιάς μας. Εκείνο που με προβληματίζει στις ημέρες μας είναι η εποχή μας. Και θέλω να πιστεύω πως αυτό ανησυχεί κάθε υπεύθυνο και πνευματικό άνθρωπο με τα όσα ζει γύρω. Και είναι βέβαιον ότι οι πιστοί αγωνιζόμενοι χριστιανοί σήμερα είναι πραγματικοί μάρτυρες. Θέλετε αποδείξεις? Να σας τις πω. Η διάχυτος η αμαρτία, η ξεδιάντροπος συμπεριφορά, οι ελεύθερες σχέσεις νέων και νεανίδων, ο σοδομητισμός και η αυξανόμενη ομοφιλοφιλία, η εσχήνη της γύμνιας στο ντύσιμο ή μάλλον στο γδύσιμο, ακόμα και μέσα στους ιερούς ναούς, η δημοσίως διαδιδομένη ανηθικότητα, το αμαρτωλό ξενύχτη, οι βρώμικες διασκευάσεις με τη μεθ, την κρεπάλη και τη βομολογία, η διάλυση της οικογενείας με τα αυξανόμενα διαζύγια, η ύβριση,
οι βλασφημίες των θείων, η ασυνεννοησία, η βία, τα μίση, η αναρχία, το έγκλημα, η προδοσία, η απροκάλυπτη αδικία, τα ναρκωτικά, οι πολλαπλασιαζόμενες εκτρώσεις των εγγάμων γυναικών και ιδιαιτέρως των εγγάμων κοριτσιών ηλικίας από 14 ετών έως 20, οι ακατανόμαστες διαστροφές στις σχέσεις των ζευγαριών, η σκυλολατρεία, ο τζόγος και τα τοχερά παιχνίδια, οι γυδαίοι τρόποι, η τελεία αδιαφορία και σκληροκαρδία, η πίστης και η καταφυγή στην αστρολογία, στα μέντιουμ, στη μαγεία, στις χαρτορίκτρες, στον πνευματισμό. Και μόλις προλίγου άκουσα ότι διαδίδεται ένα τραγούδι που ήρθε και στην πατρίδα μας και που λέγει «Χορέψτε και τραγουδίστε μαζί με τον Σατανά» και περιγράφει για τις 6 πύλες της κολάσεως και αυτό χορεύοντας. Τα παιδιά μας πώς να μην δαιμονιστούν, ή τα εγγονάκια μας ή οποιαδήποτε άλλα Ελληνόπουλα στην πατρίδα μας. Πώς να μην έχουμε τόση ακαταστασία μέσα στα σπίτια μας. Αυτός λοιπόν ο δυτικός τρόπος ζωής, ο δυτικός τρόπος χωρίς Θεόν ζωής, που όλα μαζί αυτά αν τα μαζέψουμε και άλλα πολλά ονοικέστη αριθμών, μας θυμίζουν τις περιγραφές που μας έδωσε λίγο πριν ο ειδωλολάτρης φιλόσοφος Σενέκας για την εποχή του. Την ίδια περίπου περιγραφή, συνοπτικά όμως, μας τη δίνει και ο Απόστολος Παύλος στην προσγραμμένη επιστολή του στο πρώτο του κεφάλαιο, στίχη 22-32. Αξίζει τον κόπο με την ευκαιρία του σημερινού κηρύγματος να διαβάσετε αυτούς τους στίχους, αδελφοί μου, και θα ωφεληθείτε πολύ. Και όπως λοιπόν τότε οι πρώτοι χριστιανοί αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες και ψυχικές πιέσεις με τα όσα ζούσαν γύρω τους, έτσι και σήμερα. Ένας νέος, παραδείγματος χάρη στις ημέρες μας, για να διατηρηθεί αγνός και καθαρός, περνά διαπυρός και σιδήρου. Αγωνίζεται δηλαδή πολύ σκληρά για να διατηρήσει την ηθική του ακεραιότητα με φυλακή των αισθήσεων και απόκρουση των αισχρών και πονηρών λογισμών. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με όλους τους αγωνιζομένους εν Χριστώ Ιησού πιστούς χριστιανούς, με όλους δηλαδή εκείνους τους θεοφιλείς που αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους, ψάχνουν για τα πάθη και τις αδυναμίες τους, συνειδητοποιούν τους κινδύνους που προέρχονται από αυτά και μπαίνουν σε πνευματικό συναγερμό για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού και με τα μέσα που παρέχει πλούσια η Εκκλησία του να αντιμετωπίζουν το πληθωρικό κακό. Αυτός λοιπόν ο αγώνας για την τήρηση των ευαγγελικών εντολών που αυτές καθεαυτές καθορίζουν και την καταπολέμηση των διαφόρων παθών, μέσα στην αφόρητη βρωμιά της σημερινής εποχής μας, είναι το καινούργιο μαρτύριο των σημερινών Ορθοδόξων Χριστιανών, το ανέμακτο μαρτύριο της συνειδήσεως. Και δεν είναι λίγες οι χριστιανές, έγγαμες και άγαμες, που δέχονται ειρωνίες, κοροϊδίες, λιδωρίες, καταπιέσεις, ακόμα και ξυλοδαρμούς, γιατί θέλουν να νηστέψουν, να προσευχηθούν, να λειτουργηθούν, να εξομολογηθούν, να εγκρατευτούν, να κοινωνήσουν. Και τα δέχονται είτε από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, είτε από συγγενείς και φίλους, είτε ακόμα και από ξένους. Διαψεύστε με αν θέλετε. Είναι ή δεν είναι αυτό ένα καθημερινό συνειδησιακό μαρτυρίο? Πολλά όμως συμβαίνουν και σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, στους οποίους υποφέρουν τα πάντινα από χλεβασμούς, τις λιδωρίες, τις αδικίες και τις ανήθικες προκλήσεις οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί και ειδικότερα οι χριστιανές.
Και εδώ λοιπόν έχουμε ψυχικό ανέμακτο μαρτύριο. Τα χριστιανόπουλα πάνε, που πηγαίνουν σχολείο και θέλουν να κρατηθούν και θέλουν στο άμεμπτο χριστιανικό τους ύψος, αντιμετωπίζουν καθημερινά την έντονη αιρωνία και περιφρόνηση από τους μαθητές τους, για να μην πω και από μερικούς διδασκάλους και καθηγητάς. Έχουμε εδώ ένα παιδί, μπορεί να μας κατομαρτυρήσει την αλήθεια. Για τα νέα λοιπόν αυτά παιδιά, από πολύ νωρίς αρχίζει το ψυχικό τους μαρτύριο, χωρίς να παραγνωρίζουμε και την ματωμένη αγωνία των ευσεβών γονέων τους. Και αν δεν είχαν την αποτελεσματική βοήθεια από τη Θεία Κοινωνία και την Ιερά Εξομολόγηση, την προσευχή και την νηστεία, την εγκράτεια και τον ένθιο ζήλο, δηλαδή από το Έλλειος, και την χάρη του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, πώς θα τα βγάζαν πέρα? Πώς? Ασφαλώς θα τα βοηθάει πολύ και το καλό καθημερινό παράδειγμα των γονέων τους, που έχουν φόβον Θεού και ταπεινό φρόνημα. Κάποιος σεβαστός γέροντες, βλέποντας την ματωμένη αγωνία μερικών ευσεβών γονέων και το αβάστακτο καθημερινό τους μαρτύριο για το πώς θα σωθούν τα παιδιά τους, που και αυτά αγωνίζονται φιλότιμα και ηρωικά, είπε: «Πιστεύουμε σιγοριά ότι τελικά αυτά τα παιδιά τιού των γονέων θα σωθούν. Όσο για τα άλλα κινδυνεύουν να κολαστούν από την ανεξέλεγκτη και δημοσίως προβαλλουμένη ανηθικότητα, απαιστεία, αθεία, ασέβεια και διάλυση των αξιών της ζωής. Επειδή όμως το έλλειος του Θεού είναι άπειρον και δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, γι' αυτό και θα δώσει άπειρες ευκαιρίες φωτισμού, ώστε από μόνοι τους να καλλιεργήσουν θετικά και σωτήρια την προαίρεση τους. Αν θα το κάνουν, θα σωθούν. Αν δεν το κάνουν, θα κολλαστούν εις τους αιώνας». Και για να κλείσουμε, λέμε το εξής τελευταίο. Το να μπορεί, αδελφοί μου, κάποιος χριστιανός να συγχωρεί, να μακροθυμεί και να υπομένει, όπως ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, την ατίμωση, την προδοσία, την εγκατάληψη, τη συκοφαντία, την αδικία και την αχαριστία, είναι όντως ένα σκληρό μακροχρόνιο συνειδησιακό μαρτύριο, που μόνον όποιος το υπέστη, αυτός και μόνον γνωρίζεται πως χύνεται το αίμα της καρδιάς. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και με άλλα πολλά παραδείγματα μέσα από τη ζωή μας, αλλά αρκούμεθα όμως σε αυτά. Χριστιανοί μου, λαμβάνοντας αφορμή από τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου Αντίπα, αναφερθήκαμε στις διάφορες κατηγορίες των Αγίων Μαρτύρων και στα φρικτά τους πολλαπλά βασανιστήρια. Η Εκκλησία των τριών πρώτων αιώνων, με τα εκατομμύρια των μαρτύρων, εκοσμήτω από τρία αμαράντινα στολίδια. Πρώτον, από τη θαυμαστή τριάδα αγάπης, ολοζώνταν εις πίστεως και ανεκφράστου μακροθυμίας. Δεύτερον, από τη σπάνια αγνότητα των ηθών. Και τρίτον, από τον άφταστον ηρωισμό. Ασφαλώς η εποχή τους, με τα βάρβαρα ειδωλολατρικά ήθη και έθιμα, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Κατάφεραν όμως οι μαρτυρικοί εκείνοι χριστιανοί όχι μόνο να την ξεπεράσουν, αλλά και να την μεταμορφώσουν σε ολόκληρη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στη δική μας εποχή, την εποχή του 2001, που είναι τελείως εξωφρενική, διαβολική θα έλεγα. Και αυτό διότι η πολιτισμένη κοινωνία μας θεωρείται στο κάτω-κάτω της γραφής χριστιανική.
Το κακό όμως με την πρόοδο του τεχνικού πολιτισμού και των διαφόρων επιστημών οργανώθηκε. Έτσι με την εύκολη μετακίνηση των υλιστικών ιδιών το κακό πήρε τρομακτικές και διαβολικά οργανωμένες διαστάσεις. Γι' αυτό και στη διαφθορά των ηθικών αξιών ξεπεράσαμε και αυτούς τους ειδωλολάτρες με όσα περιγράψαμε προηγουμένως. Ξεπεράσαμε δηλαδή και τα Σόδωμα και τα Γόμορα και την εποχή του κατακλυσμού. Άρα οι σημερινοί αγωνιζόμενοι πιστοί χριστιανοί, δηλαδή όλοι εμείς που ζούμε στο 2001, κατά το πλείστον στηρούμεθα από πρότυπα Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, στερούμεθα από πρότυπα των πρώτων Αγίων οικογενειών, στερούμεθα από πρότυπα αγιασμένης ζωής των πρώτων χριστιανών ανδρών και γυναικών. Κάτι όμως προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με την κάποια φαινομενική τήρηση των ευαγγελικών εντολών και τη συμμετοχή μας στα δύο σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, καθώς και με τον υποτυπώδη, το επαναλαμβάνω, πνευματικό μας αγώνα. Αλλά αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στο πλήθος των ζαντωνών παραδειγμάτων των Αγίων Μαρτύρων, των Ομολογητών και των Δικαίων κατά κόσμων, που πραγματοποίησαν το αιώνιον ιδανικόν του χριστιανισμού στην καθημερινή του ζωή και στη χαρά και στον πόνο του. Παρά τα αυτά, όσοι από τους σημερινούς Ορθοδόξους χριστιανούς της αλλοπρόσαλης εποχής μας, που στερούνται φανερών αγιασμένων παραδειγμάτων και φανερών οσιακών προτύπων, καταφέρουν με τη βοήθεια του Θεού και των μέσων που χορηγεί η Εκκλησία του να σταθούν στο ύψος τους, είμαι βέβαιος ότι θα καταταγούν από τον δίκαιο Κριτή και Σωτήρα μας Ιησούν Χριστόν στους μάρτυρες του ανεμάκτου μαρτυρίου. Επειδή ακριβώς στηρούμεθα αγιασμένων προτύπων και παραδειγμάτων, μας λέγει ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Όσιος Εκίνδυνος, όσοι θα σωθούν στις ημέρες μας θα λογιστούν μάρτυρες. Να γίνουμε λοιπόν όλοι μας πιστοί άκρη θανάτου στο Χριστό και στο Ευαγγελιό Του, στη διδασκαλία Του, στις εντολές Του, στις ηθικές αξίες της πίστεώς μας, προς τούτο άνος κόμεντας καρδίες. Ευλογητός όμως ο Θεός που διατηρεί και στην εποχή μας το μικρόν λίμα και που στους κόλπους της τρέφει ακόμα Αγίους Αρχιερείς, ιερείς και γεροντάδες και απλούς σεμνούς αλλά Αγίους Χριστιανούς και Χριστιανές, και ως άτομα και ως οικογένειες. Ευλογητός ο Θεός που μέθησε τους Αγίους Μάρτυρες με το αίμα της πλευράς του. Ευλογητός ο Θεός και σήμερα που μεθά και όλους εμάς τους ταλέπορους και αναξίους, ον πρώτος είμαι εγώ, με το ίδιο άλικο αίμα της Παναγίας του πλευράς, και ιδιαιτέρως όλους εκείνους που καθημερινά σηκώνουν με υπομονή το σταυρό του ανεμάκτου μαρτυρίου της συνειδησεώς των. Αμήν.